Μετά τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό, θεωρούμε ότι έχουμε λόγους και να ανησυχούμε και να μην εφησυχάζουμε για τον τομέα της υγείας. Πιστεύουμε ότι είναι σαφής η κυβερνητική πρόθεση να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα οριστικής κατεδάφισης του δημόσιου συστήματος υγείας, κλεισίματος νοσοκομείων και απολύσεων προσωπικού. Θεωρούμε ότι η δημόσια περίθαλψη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να διαχειρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης με όρους ακροδεξιού τσαμπουκά και τηλεοπτικού σοου. Πιστεύουμε ότι σήμερα οφείλουμε να εντείνουμε τους συλλογικούς αγώνες, να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό μέτωπο υπεράσπισης των δομών της δημόσιας περίθαλψης, της μόνης περίθαλψης που έχουν οι φτωχοί και οι αδύναμοι άνθρωποι αυτή την περίοδο. Πιστεύουμε ότι τα νοσοκομεία που έχουν στοχοποιηθεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, παρά τη συστηματική απαξίωσή τους τα τελευταία χρόνια, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε περιοχές λαϊκές, σε κόσμο φτωχό και ανασφάλιστο την ώρα της ανάγκης, και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία η στήριξη του αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Σήμερα πιστεύουμε ότι η υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί δημοκρατία σημαίνει να έχει κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας την ώρα της ανάγκης.